Πηγαίνοντας είδα τη στήριξη που μου έδειξε και μέσα και έξω μετά συνέχισε και τι να πω, την ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα να τις πω από κοντά. Θα μπορούσες να κάνεις ραδιοφωνική εκπομπή, σου αρέσει? Εμένα μπορεί να μου αρέσει, αλλά πρέπει να αρέσει και στον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν αρέσει στον κόσμο και δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ισχύει αυτό που διαβάσαμε ότι θα παρουσιάζει το Survivor Πανόραμα, γιατί στην Τουρκία ο νικητής του Survivor παρουσιάζει και το αντίστοιχο project την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν στην Τουρκία γίνεται αυτό, δεν το έχω προσέξει ακόμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν το έχω παρακολουθήσει ακόμα. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση, αλλά θα δούμε. Θα ήθελες. Αν θα ήθελα, θα πρέπει να το σκεφτώ. Δεν έχω ξαναδουλέψει ως παρουσιαστής. Κάνουμε τα time out βραβεία τέλος του μήνα στην Κύπρο, όπου είναι ένα πρώτο βήμα όσον αφορά την παρουσίαση κάποιου event και είναι και ένα καλό τεστ για μένα. Οπότε από εκεί πέρα θα δούμε. Ανέβασες ένα βίντεο πρόσφατα στο Instagram που το διέψευσε ένας οίκος Versace, αν δεν κάνω λάθος. Τι είχε γίνει ακριβώς? Dior, συγγνώμη. Συμμετείχα σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί για αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε. Έχει βγει όλο αυτό από τη στιγμή που επεξηγούνται τα πάντα κάτω από το post που έχω κάνει στη λεζάντα μου. Τα δημοσιεύματα θέλουν να έχει σχέση με την Ντορέτα Παπαδημητρίου και μάλιστα η πρώτη γνωριμία να έγινε το καλοκαίρι που είχε έρθει στη Σκιάθο και έκανες μαθήματα στα παιδιά. Να το. Είπανε μόλις ακούσεις αυτό μπαίνεις και το σώζεις. Γεια σας! Τώρα είμαι εγώ εκπρόσωπος τύπου. Γεια σας! Στην εκπομπή. Ακούστε, η προσωπική ζωή του καλλιτέχνη μου, τον οποίο ανέλαβα σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες τουλάχιστον, μετά τον αφήσω πάλι ελεύθερο, δεν αφορά. Θα την κρατήσουμε κρυφή για ένα διάστημα λίγων μηνών. Τι σας αποκάλυψε σας? Μου είπε ότι δεν μιλάει για τα προσωπικά του, το σεβάστηκα, γιατί εγώ επειδή έχω καεί από αυτό το θέμα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, συμβουλεύω κάθε άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή γίνεται γνωστός και κατά συνέπεια και η προσωπική του ζωή αφορά τον κόσμο, να την προφυλάσει όσο μπορεί. Οπότε... Ναι, αλλά έχει δηλώσει ότι μάλιστα έχει 3 μεγάλες σχέσεις και μάλιστα με μία είχε συζήσει και έχει φτάσει και στα σκαλιά της εκκλησίας. Εντάξει, σας είπα, με ρωτήσαν κάποτε αν είχα σχέσεις και είχα πει ότι είχα 3 σχέσεις στη ζωή μου. Δεν έχει να κάνει ούτε με την κυρία Παπαδημητρίου, ούτε με την Τωρέτα, ούτε με κανέναν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε να με βγάζετε ζευγάρι από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει ότι είμαστε φίλοι, έχουμε γνωριστεί και θα κάνουμε και δουλειά μαζί τέλος του μήνα. Θα συμπαρουσιάσουμε τα time out. Επιβεβαιώνει πλήρως εμένα ο Ντάνος από την αρχή που τον ξεχώρισα και είπε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ξεχωριστό παιδί. Νιώθω ότι είχα δίκιο. Ποιες γυναίκες πιστεύεις ότι του αρέσουν? νομίζω ότι δεν έχει. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Μου αρέσει οποιαδήποτε επιλογή μου στη ζωή να είναι γυναίκα. Η γυναίκα έχει πάρα πολλούς τομείς. Από ό,τι κατάλαβα, να σε παντρέψουμε. Δεν σας έχει βάλει μάνα μου, φαντάζομαι.